μεγάλο γλέντι σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται, η αλληλεγγύη που δείχνει ο κόσμος, οι δημότες των πολεμιδιών και όχι μόνο, για αυτόν τον ιερό σκοπό. Εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης. Με προσφορά τροφίμων, τροκοπινιών. Είναι ονέμφυσης και υπόδεισης κάθε είδους ψυχολογική ή άλλη στήριξη μέσα από όλα τα προγράμματα που δημιουργεί. Ίσως ο πιο σημαντικός όπως θεσμός είναι το Ταμείο Υποτροφιών που ενδυναμώνει την οικογένεια. Καλησπέρα σε όλους. Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου απευθύνω σε όλους σας θερμό χαιρετισμό. Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς, γιατί για ακόμα μια φορά είσαστε μαζί μας σε αυτή την εκδήλωση αγάπης, αλληλεγγύης, στοργής και στήριξης πάστοντος συνανθρώπων μας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα παιδιά του Νεοφιέστα, τον Δημήτρη, τον Αναστάση, τον Πανίκο, την Ευχημερίδα Λεμεσό που είναι μαζί μας, να στηρίξετε έμπραχτα ο καθένας όπου μπορεί και με όποια εισφορά μπορεί αυτές τις πρωτοβουλίες. Η οικονομική κρίση θα αντιμετωπιστεί μόνο με αισιοδοξία, μόνο με τη δύναμη που έχουμε ο καθένας να καταθέσει έμπραχτα στην καθημερινότητα της ζωής μας. Γι' αυτό λοιπόν όλοι μαζί δημιουργούμε ένα κοινό μέτωπο υπεράσπισης της κοινωνίας, στήριξης των πάσχοντων συνανθρώπων μας. Και είναι εδώ ακριβώς που αποβαίνουμε χρήσιμη, ωφέλιμη για την κοινωνία. Εύχομαι σε όλους σας υγεία, δύναμη, κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνετε και να γνωρίζετε ότι ο Δήμος μας είναι Δήμος, πόλη με κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχει καταστεί ένας τεράστιος θεσμός γιορτής αγάπης, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για απόψινη Χοροϊσπερίδα. Ο κόσμος πλέον έχει κάνει χτήμα του αυτό το σημαντικό γεγονός και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλο τον κόσμο, όλα τα σχολεία που στηρίζουν αυτή την ευγενική προσπάθεια. Περίπου πόσα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν? Έχουμε μέχρι τώρα βοηθήσει περίπου 350 παιδιά με μία δαπάνη πέραν του 1 εκατομμυρίου. Μιλάμε για όλα τα είδη σπουδών ή μερικά? Για όλα τα είδη σπουδών στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, ανώτατης εκπαίδευσης. Σίγουρα είναι μια μικρή βοήθεια στις δύσκολες στιγμές ενός νέου που θέλει υποθεί να αποπεραδώσει τα όνειρά του με την όποια σπουδή πιστεύει. Πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία να δίνει μια μικρή ανακούφιση στα όνειρα ενός νέου. Είναι σημαντικό να τα στηρίζουμε γιατί είναι ένας καλός σκοπός. Οι υποτροφίες που δίνει ο Δήμος είναι για παιδιά απόρων, παιδιά που πραγματικά κοπιάζουν να βγάλουν έναν καλό βαθμό αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν. Έτσι ο Δήμος τους διά την ευκαιρία να προχωρήσουν. Ουσιαστικά είναι πάρα πολύ σημαντικό η συγκεκριμένη εκδήλωση που γίνεται σήμερα, γιατί έχουμε την ευκαιρία να στηρίξουμε ένα ταμείο για τις υποτροφίες όπως το διοργανώνει ο Δήμος κάτω πολεμιδιών. Η καθιερωμένη συνάντηση που κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο με την Χοροσπερίδα για ενίσχυση του φιλανθρωπικού του Ταμείου Υποτροφιών του Δήμου, που έχει μεγάλη σημασία γιατί βοηθούμε τις άπορες οικογένειες να προσπαθήσουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν σε αυτές τις δύσκολες εποχές που περνάει η πατρίδα μας, με τα οικονομικά δεδομένα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Είναι μια η ελάχιστη εισφορά που μπορεί να κάνει ο Δήμος με το Ταμείο Υποτροφιών, ώστε όλα τα παιδιά τα οποία μπορούν και θέλουν να σπουδάσουν, να τους δώσουμε την ευκαιρία για να υλοποιήσουν τα όνειρά τους. Καταρχήν να ευχαριστήσω φίλο μου Σάκη
που μας παρακολουθεί από κοντά και πάντα προβάλλει τις εκδηλώσεις μας. Οι εκδηλώσεις αυτές στις δύσκολες σημερινές μέρες που περνάει ο κόσμος πρέπει να βοηθάμε τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη και αυτή η εκδήλωση του Δήμου μαζεύει λεφτά για τους άπορους φοιτητές και για όλα τα ταμεία αλληλεγγύης του Δήμου. Γι' αυτό είμαστε όλοι υπόχρεοι να συνεισφέρουμε για να βοηθούμε τους ανθρώπους μας να ξεπεράσουν αυτές τις δύσκολες μέρες. Νιώθουμε πολύ όμορφα που είμαστε σε αυτήν την εκδήλωση και σε ό,τι αφορά και στο περιβάλλον και το κλίμα που επικρατεί στο χώρο, αλλά πολύ περισσότερο για το σκοπό που είμαστε εδώ, που ο σκοπός είναι πραγματικά ιερός. Η κάθε παρουσία εδώ σημαίνει συμβολή στο πολύ σημαντικό έργο που επιτελεί το Ίδρυμα των Κρατικών Υποτροφιών Παραχώρηση στο Ίδρυμα Υποτροφιών του Δήμου, όπου και ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθε παρουσία σημαίνει και συγκεκριμένη στήριξη σε συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν ανάγκη πραγματική και χωρίς αυτές τις πρωτοβουλίες δεν θα ήταν κατορθωτό να αποπερατώσουν τις σπουδές τους. Οπότε νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα. Στο επιχείρημα που λέει ότι μα καλά να σπουδάσουν όλοι. Α, τώρα πάμε κάπου αλλού. Εμείς λέμε ότι ναι να σπουδάσουν όλοι. Και τα τεχνικά επαγγέλματα να είναι σπουδασμένα παιδιά που θα τελειώνουν και, και σε όλα τα επαγγέλματα η σπουδή, η μόρφωση είναι αναγκαία για κάθε επάγγελμα που κάνουμε, για ό,τι επιλέγουμε στη ζωή μας. Οπότε λέμε ναι, το κράτος οφείλει και πρέπει να παρέχει ευκαιρίες σε όλους για ανώτατες σπουδές. Λοιπόν, είμαστε με τον βουλευτή, τον κύριο Χρήστο Μέση. Κύριε βουλευτή, θέλω να μας πείτε για ποιο λόγο είναι σημαντικό ένας δήμος να κάνει τέτοιους είδους εκδηλώσεις. Θα σας συμπληρώσω. Είμαστε με βουλευτή και πρώην δήμαρχο. Και τέος δήμαρχο, τελευταίος είμαι. Λοιπόν, όταν ο Γιώργος ο Γεωργίου, ο δήμαρχος Πολεμιδιών, αποφάσισε να κάνει το Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου, εγώ θεώρησα ότι ήταν μια πολλά μεγάλη πρόκληση που πίστευα ότι ήταν τραβημένη και δεν θα είχε ένα αποτέλεσμα. Εγώ δεν το είχα κάνει τότε ως δήμαρχος. Πολλά πράγματα κάναμε παράλληλα οι δήμαρχοι, άλλες φορές. Την αυτοκριτική. Όχι, όχι, καθόλου. Είναι σεβασμός προς τον Γιώργο. Άλλα πράγματα πρωτοπόρησα εγώ, άλλα πράγματα ο Γιώργος, αλλά αυτό το θεώρησα ότι δεν μπορούσε να είναι βιώσιμο. Επέμενε, είναι πεισματάρης, επέμενε. Αγωνίστηκε, προσπάθησε πάρα πολύ. Απόψε μπορώ να πω ότι μετά από τόσα χρόνια, γιατί πέρασαν πολλά χρόνια από τότε, που τον κατάκρινα ότι αυτή η ιστορία δεν είναι βιώσιμη. Είναι βιώσιμη. Δεν ξέρω το ακριβές ποσό. Προτού βρεθούμε, προσπάθησα να το μάθω. Άκουσα κάτι στην ομιλία του Δημάρχου περί ενός εκατομμυρίου, δεν ξέρω αν ευσταθεί. Αυτό που ξέρω ότι το ταμείο επέτυχε. Ο Γιώργος κατάφερε να βρει κόσμο. Κατάφερε να βρει χρηματοδότες και έχουν σπουδάσει πάρα πάρα πολλά παιδιά με τη βοήθεια. Θα σου πω και κάτι από τη δική μου εμπειρία. Όταν τελικά και πολύ αργότερα με τον Γιώργο αποφάσισα να κάνουμε το Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου μέσα γειτονιάς, ήρθε μια μάνα στο γραφείο μου και μου είπε: κύριε Μέση, δεν ήσασταν εσείς, εννοούσε ο Δήμος βέβαια, η κόρη μου δεν θα σπουδάζε και συγκινήθηκα και έκλαια. Ο Γιώργος το είχε κάνει αυτό το πράγμα 300 φορές περισσότερες από ό,τι το κατάφερα εγώ, γιατί δεν πιστεύω ότι ο κόσμος μπορεί να ανταποκριθεί και μπορεί να δείξει την ευαισθησία που έχει δείξει. Είναι πρωτοπόρος ο Γιώργος, μπράβο του. Το σημαντικό όμως δεν είναι ο Γιώργος, γιατί επικεντρωμάστε το Γιώργο, είναι αυτοί οι οποίοι κατάφεραν να σπουδάσουν και βοηθήθηκαν σε μια δύσκολη στιγμή οι γονείς και τα παιδιά. Θέλω να συγχαρώ τον Γιώργο, θερμά συγχαρητήρια, είμαι παρόν στην εκδήλωση για ηθικούς λόγους και θα είμαι πάντοτε παρόν και για άλλους λόγους άμα μου ζητήσει ο Γιώργος, αλλά σίγουρα για ηθικούς θα είμαι πάντα να τους συμπαραστέκω. Κύριε Μέση, από την εμπειρία σας όταν ήσασταν φοιτητής στη Γερμανία, τι σημαίνει ένας φοιτητής, και συνδικαλιζόσασταν από τότε, τι σημαίνει ένας φοιτητής να δυσκολεύεται να βγάλει τα προς το ζήν? Εντάξει, κοίταξε, οι περισσότεροι φοιτητές, τουλάχιστον αυτοί που ήταν εκτός Αγγλίας, γιατί στην Αγγλία πήγαιναν οι ανώτεροι τάξη που είχαν να πληρώσουν τα δίδακτρα. Στις υπόλοιπες χώρες πήγαιναν οι κατώτεροι τάξη. Η τάξη,
μεσαία και κάτω, για να μην θεωρηθεί το κατώτερο κάτι το αρνητικό. Έπρεπε να εργάζεσαι και να σπουδάζεις. Και ήταν πολύ δύσκολο, πίστεψε, να δουλεύεις Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, το βράδυ σε εστιατόριο και τη Δευτέρα το πρωί να πάει στο σχολείο. Δεν έπαιρνε στο σχολείο συνήθως τη Δευτέρα το πρωί. Mm-hmm. Και την Τρίτη έφερνε στο νου σου την Τετάρτη. Είναι πολύ δύσκολο. Και ακριβώς αυτό το σπρόξιμο από έναν ταμείο υποτροφιών. Σκέψου και το χειρότερο όμως. Αυτοί που δεν θα τους έστελναν καθόλου οι γονείς τους, mm-hmm. ότι μετά από μια υποτροφία τους έχουν στείλει. Και μπορεί ενδεχομένως ο Δήμος Πολεμιδιών να μην μπόρεσε να καλύψει όλο το φάσμα των αναγκών τους, αλλά δεν θα πήγαιναν και βασικά το μπορεί να πρόσθεσαν και ήδη με τη δική τους δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια ευκαιρία ζωής που δίνει ο Δήμος. Πρέπει να συγχαρούμε. Πρέπει να συγχωρούμε τον Δήμο Αρχαιοδημοτικό Συμβούλιο για αυτή την επιτυχία.